Πραγματικά τώρα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να χαρώ ή αν θα πρέπει να αρχίσω να ρίχνω κανήλια. Ρε Google, πώς με κανόνισες έτσι? Πριν αρχίσει το βίντεο, ρίχνεις ένα subscribe, μια εγγραφή, ρε αδερφέ. Δωρεάν είναι. Βοήθησε λίγο το τεχαχολικ να ανέβει και να συνεχίσουμε να βγάζουμε αυτά τα cringe βίντεο. Χθες το βράδυ, λοιπόν, η μαμά Google μας ανακοίνωσε αρκετά νέα προϊόντα τους σε μια καθόλου boring online έκδοση. Για να καταλάβεις, σχεδόν να μην δείξουν καν το Pixel 5 που ήμασταν όλοι εκεί καθυλωμένοι στην οθόνη του υπολογιστή για να δούμε, ρε αδερφέ. Τέλος πάντων, μας ανάφεραν να πούμε για το Pixel 4 Alpha 5G αλλά και το Pixel 5 που ανάψαμε κεράκι να μην το καταστρέψει πάλι η Google. Αλλά λοιπόν, κάτσε να το συζητήσουμε γιατί πραγματικά και εγώ έχω μπερδευτεί μαζί τους. Να σου πω ότι η Google για ακόμη μια φορά έφερε τα πάνω κάτω, τα απογείωσε, τα έκανε μπίλες μαζί με τιμολόγηση, ρε αδερφέ. Έχουμε Αμερική 699 δολάρια, Αγγλία 599 αγγλικές λίρες, Γερμανία 613,15 ευρώ και Κύπρο και Ελλάδα ούτε καν. Μην το ψάχνεις. Αν θες να το έχεις στα χέρια σου, θα πρέπει, αδερφέ μου, να το εισάγεις μονάχος σου. Τουλάχιστον για αρχή. Τώρα, αν το φέρουν κάποιες εταιρείες μετέπειτα, να είσαι σίγουρος ότι η τιμή θα απογειωθεί ακόμη περισσότερο. Όμως, το θέμα δεν είναι ότι ναι, τσιμπάει η τιμή, που προσωπικά τώρα θεωρώ ότι μπορούσαν να κάνουν και καλύτερες τιμές. Αλλά τουλάχιστον η Google βάλε μια ενιαία τιμολόγηση. Όχι να ψάχνεις από πού πρέπει να το πάρεις για να πάρεις την καλύτερη τιμή. Που η απάντηση είναι Γερμανία, αν το ψάχνεις. Λοιπόν, αφού βγάλαμε την τιμολόγηση από τη μέση, να μιλήσουμε για τις δύο συσκευές της Google. Τα δύο Android κινητά που μας ανάφεραν χθες. Ναι, η Google κατά κάποιον τρόπο βελτίωσε και πανήλθε από τα δύο περασμένα μοντέλα, ξέρεις, το Pixel 3 και το Pixel 4, που για μένα προσωπικά τα θεωρώ ότι ήταν τα χειρότερα της όλης σειράς Pixel, πανάκριβα και δεν είχαν αυτόν το κάτι που γυρεύαμε, εκτός βέβαια από την κορυφαία κάμερα. Δες τα βίντεο που έχω κάνει για αυτά και θα καταλάβεις τι εννοώ, θα έχω το link κάτω στην περιγραφή για να το δεις μετά αυτό το βίντεο. Αλλά πάλι, ρε παιδί μου, έκανε την Google τις γνωστές της γκάφες. Να αρχίσω τώρα από τα καλά ή από αυτά που θες να αρχίσεις να ρίχνεις καντήλια. Πρώτον, μην ψάχνεις κάποιον Android Display Fingerprint Sensor, ξέρεις αυτό που βάζεις στο δάχτυλο σου πάνω στην οθόνη για να ξεκλειδώσεις, ούτε κάποιο Face ID Unlock, αφού δεν έχει το Progress Solid που είδαμε στο 4XL, αλλά έχουν βάλει στο πίσω μέρος των δύο συσκευών fingerprint sensor με M-Security Chip Pixel Imprint, όπως το αποκαλούν, που okay, μπορώ να ζήσω με αυτό. Δεν με χαλάει τόσο προσωπικά, αλλά αδερφέ, μου θυμίζει 2017 καιρούς. Δεύτερον τώρα, μην ψάχνεις QHD Plus οθόνη, γιατί και στις δύο συσκευές έχουμε Full HD Plus OLED. Ευτυχώς δηλαδή, σκέψου να ερχόταν μαζί με LCD οθόνη. Εκεί να δεις Παναγύρια. Τέλος πάντων, και τουλάχιστον μας έχουν βάλει στο Pixel 5 90Hz ρυθμό ανανέωση, στο Pixel 4 Alpha 5G όχι. Και πάλι, να το καταπιώ, γιατί προσωπικά δεν χρησιμοποιώ 2K ανάλυση σε κάποια συσκευή που έχω τώρα ή σε κάποια συσκευή που είχα πριν. Τρίτον τώρα, στο Pixel 4 Alpha 5G έρχεσαι και μου βάζεις μεγαλύτερη οθόνη 6,2 ιντζών και μικρότερη μπαταρία 3885 mAh. Που ευτυχώς, ναι, είναι μεγαλύτερη από το περσινό Pixel 4 XL που ήταν 3700 mAh, αλλά είναι μικρότερη από τα 4080 mAh που έχουμε στο Pixel 5 που έχει 6 ιντζών οθόνη. Τώρα θα μου πεις, το Pixel 5, ρε Μάριε, έχει και 90Hz ρυθμό ανανέωσης. Δεχτώ. Αλλά ρίξε κάτι περισσότερο, ρε Google, και στα δύο κινητά. Το 4XL σχεδόν να μην μου βγάζει τη μέρα. Τι σχεδόν, δεν μου βγάζει τη μέρα. Και εδώ θα έρθουν κάποιοι να μου γράψουν κάτω στα σχόλια, ρε Μαριέ, γιατί το κάνεις τόσο πολύ θέμα, αφού δεν μας έβαλαν κάποιον επεξεργαστή flagship 865, 865 Plus. Γιατί οδύρεσαι, ρε εσύ. Έρχονται μαζί με επεξεργαστή Snapdragon 765G που έχει και υποστήριξη για 5G και να σου εξηγήσω
λίγο ρε αδερφέ. Τον 765G εννοείς. Τον ίδιο επεξεργαστή που είδαμε στο OnePlus Nord. Τον ίδιο επεξεργαστή που είδαμε στο Xiaomi Mi 10 Lite. Που είναι κατά πολύ πιο φτηνά από το Pixel 5. Αυτό είναι επεξεργαστή εννοείς. Πάμε λίγο στο σημείο το οποίο με έκανε να αποφασίσω αν θα έπαιρνα το Pixel 5. Γιατί πραγματικά ρε Google, ήμουν έτοιμος να αποχωριστώ το OnePlus 8 Pro μου. Γιατί, έλα, να μην κοροϊδευόμαστε. Η κάμερα που βρίσκεις πάνω σε Pixel συσκευές, ξέρεις ότι σου δίνει μια μοναδική αίσθηση, μια μοναδική εμπειρία που δεν μπορείς να βρεις κάπου αλλού. Και επιπλέον, όπως λέω και τόσες άλλες φορές στα live stream ή στα τόσα βίντεο που βγάζουμε, γι' αυτό κάνεις subscribe, η διαφορά πλέον που βρίσκουμε σε μια flagship συσκευή, σε ένα flagship επεξεργαστή και ενός επεξεργαστή όπως τον 765G δεν είναι πλέον από τη γη μέχρι τον ουρανό. Για μένα προσωπικά μου αρκεί και περισσεύει για αυτά που χρειάζεται να κάνω. Όμως, πρώτον, Google έρχεσαι και μου βάζεις 128GB αποθετικό χώρο που δεν μπορώ να επεκτείνω με η χρήση μιας microSD καρτούλας, αλλά ναι, μου δίνεις Google Drive δωρεάν για ένα χρόνο, 100GB, αλλά ρε Google, UFS 2.1 τεχνολογία. Πραγματικά τώρα, η Xiaomi ρε παιδί μου, μου έρχεται και βάζει σε μήτρες κινητά UFS 3.1. Πιο γρήγορη ανάγνωση, πιο γρήγορη εγγραφή. Και έρχεσαι και μου βάζεις UFS 2.1 πάνω σε μια συσκευή την οποία περιμέναμε τόσο καιρό. Και επιπλέον, ρίχνεις 6GB RAM στο Pixel 4 Alpha 5G που προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τόσο και μου βάζεις 8GB στο Pixel 5 που ποθούσα. Που και εδώ και έρχεσαι, ρε Μαριέ, chill down ρε παιδί μου, γιατί πάλι οδύρεσαι. 8GB μια χαρά είναι. Ναι αδερφέ μου, σίγουρα μια χαρά είναι 8GB. Αλλά LPDDR4X, σοβαρά τώρα. Ρε χθες είδαμε την Xiaomi πάλι να βάζει στα Mi 10 TAF DDR5 μνήμη. Ρε Google, γιατί μου έκανες αυτό το πράγμα. Θες να ανεβάσω την πίεση μου, θες να ασχίσω το μαλλιό μου. Πάλι περσινά ξινά στα φύλλα. Δώσε μου κάτι το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω, να δικαιολογήσω στον ίδιο μου τον εαυτό την αγορά του Pixel 5. Οκ, Μάριε, ηρέμησε λίγο, τουλάχιστον τα υπόλοιπα που θα πεις είναι καλά πράγματα. Και όντως είναι. Πρώτον, έφτιαξε εμφανισιακά τις συσκευές τους. Ευτυχώς. Έφυγε το μέτωπο το οποίο είχαμε πέρσι μαζί με το Solid Sensor πάνω στο Pixel 4 XL και τα περιθώρια έχουν βελτιωθεί. Αυτό σου το δίνω ρε Google. Και να σου πω το καλύτερο απ' όλα. Επίσης έχουμε διπλή κάμερα και στα δύο κινητά στο πίσω μέρος. 12,2 MP Dual Pixel τεχνολογία, οπτική και ηλεκτρονική σταθεροποίηση, άνοιγμα διαφράγματος f1.7 στην κύρια κάμερα αυτά και 16 MP Ultra Wide κάμερα που επιτέλους βλέπουμε την Google να βάζει Ultra Wide στις Pixel συσκευές τους. Αμήν! Και για την selfie καμερούλα έχουμε 8 MP που τώρα να σου πω ότι έχει όλα τα απίστευτα χαρακτηριστικά που περίμενες όπως Night Sight, Top Shot, Portrait Mode, Super Res, Zoom και τόσα άλλα που απλά απογειώνουν την όλη φάση. Χρειάζεται πραγματικά να σου τα πω αυτά. Τόσα άτομα ρε αδερφέ γυρεύουν G-Cam για να βάλουν πάνω στην δική τους συσκευή για να πάρουν μια αίσθηση από την Pixel οικογένεια, να το πούμε, από την Pixel τρόπο ζωής, από την Pixel κάμερα. Και επιπλέον από την κάμερα, επιτέλους λέω, η Google βάζει ασύρματη φόρτιση πάνω στο Pixel 5, 15W ασύρματη φόρτιση, για μας τα πιο συγκεκριμένοι, αλλά και reverse wireless charging ή battery share, όπως το ονόμασε, που μπορείς βασικά να βάλεις κάποια άλλη συσκευή στο πίσω μέρος της συσκευής σου και να μπορέσεις να τη φορτίσεις, αν η δεύτερη συσκευή φυσικά υποστηρίζει wireless charging. Αλλά επειδή Google είναι Google, έκανε και εδώ, πώς να την ονομάσω, ευγενικά, μαλακία, 18W ενσύρματη φόρτιση. Άντε, λοιπόν, το αφήνω εδώ για να μην εκνευριστώ πάλι. Κάτι όμως που δεν περίμενα ήταν το Audion Jack στο Pixel 4 Alpha 5G όμως, που απουσιάζει στο Pixel 5.
Όμως τουλάχιστον έχουμε στερεοφωνικά ηχεία και στις δύο συσκευές. Αν είσαι ακόμη ενθουσιασμένος και θες να εισάγεις κάποια από τις δύο συσκευές, τότε πρέπει να περιμένεις 15 μέρες. Ναι, 15 μέρες, αφού θα είναι διαθέσιμο στο Play Store από τις 15 Οκτωβρίου, που βέβαια τα pre-order ήδη άρχισαν. Και, αφέ μου, αν τυχαίνει να είσαι εδώ στην περιοχή, εδώ στην Πάφο, και πάρεις τη συσκευή, ρίξε μου ένα μήνυμα για να το δείξουμε και στο κανάλι. Αν τελικά όμως δεν ψηθώ και το χτυπήσω. Ρε Google, πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά πώς με κατάντησες έτσι. Like στο βίντεο αν σου άρεσε και σε βοήθησε και μοιράζεσαι το μαζί με τους φίλους σου και επίσης εγγραφή αν δεν έχεις κάνει ήδη και χτυπώντας το κουμπάκι κάτω να παίρνεις ειδοποιήσεις στο καμπανάκι. Και εγώ φεύγω γιατί χρειάζομαι να χαλαρώσω λίγο. Τσάου!